ετοιμάζουμε μια φωτογραφική έκθεση του συμμαθητού μας, του Γιώργου του Πούπη, ενός φωτογράφου καταξιωμένου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η ιδέα αυτής της εκδήλωσης είναι των συμμαθητών του Γιώργου Πούπη, συμμαθητές της τάξης του 1968, που συναντηθήκαμε 40, 50 και 55 χρόνια μετά την αποφύτισή μας, και πέρσι τέτοιο καιρό έπεσε η ιδέα της διοργάνωσης έκθεσης με θέμα το Άγιο Όρος του Γιώργου Πούπη, και φέτος τώρα υλοποιείται πλέον σαν ιδέα με τη βοήθεια της Δημαρχίας της Εορδέας, του Δήματος της Εορδέας, και βεβαίως της Αγιορείτικης Εστίας, η οποία κατέχει το αρχείο, το φωτογραφικό του Γιώργου Πούπη, και βέβαια με τις ευλογίες και τη συνένεση της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδέας. Η εκδήλωση αυτή θα γίνει αύριο στο Πνευματικό Κέντρο της Τηλεμαΐδας, ώρα 5, θα είναι ανοιχτή στο κοινό και βεβαίως αφορά ένα μέρος του έργου του Γιώργου Πούπη που αφορά το Άγιο Όρος. Ο Γιώργος Πούπης αφιέρωσε 30 χρόνια από τη ζωή του για να φωτογραφίσει το Άγιο Όρος, τους σταυρούς, τους στόλους, τα μουσεία και διάφορους χώρους ή συμβάντα και γεγονότα στο περιβόλι της Παναγιάς. Αυτό εδώ είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα σημάνει κάτι από όψεως πολιτιστικής δράσης για την Πτολεμαϊδα. Και να σημειώσουμε βέβαια ότι στις ομιλίες που θα ακολουθήσουν, προσκεκλημένος ομιλητής είναι μια μεγάλη μορφή του μοναχισμού στην Ελλάδα, που είναι ο ιερομόναχος γέρον τώρα, Βασίλειος Γκοντικάκης, ο προηγούμενος της Μονής Ιβύρων, ο οποίος είναι μια τεράστια πνευματική προσωπικότητα, ένας ταγός της Ορθοδοξίας και ο οποίος θα λαμπρύνει με την παρουσία του την εκδήλωση, διότι ήταν ο αγαπημένος φωτογράφος, ο Γιώργος Πούπης ήταν ο αγαπημένος φωτογράφος του Βασίλειου του Γέροντος. Θα ταξιδέψουμε στο Άγιο Όρος μέσα από το φωτογραφικό αρχείο. Με την εκδήλωση λοιπόν αυτή να συμπληρώσω ότι ο Γιώργος θα πετύχει ή πετυχαίνει να κάνει το άβατο του Αγίου Όρους βατό στο κοινό. Και είναι μια μεγάλη επιτυχία. Θα υπάρξουν και άλλοι ομιλητές. Ο ίδιος θα αναφερθώ στη ζωή και το έργο του Γιώργου Πούπη. Η εκδήλωση αυτή θα τελειώσει, θα συμπληρωθεί με τη χοροδία των Μη Κρασιατών, με τραγούδια τα οποία θα μας απαγγείλουν. Θα είναι μια βραδιά πλήρης με συνεχεία διαδεξίωση που θα ακολουθήσει. Πιστεύω ότι είναι μια εκδήλωση που θα κρατήσει 10 μέρες από τις 12 ως τις 22 του μηνός. Και βεβαίως είναι ευχής έργο και συγκυρία ευχής έργου ότι αυτή η εκδήλωση εμπίπτει με τα ελευθέρια, που είναι η απελευθέρωση της πόλεως μας, και αυτό βεβαίως συνιστά ευκαιρία να γίνουν και παραπλήσεις ομιλίες σχετικά με τον Μακεδονικό αγώνα και την όλη προσπάθεια απελευθέρωσης της Μακεδονίας.